Ουρές πολιτών στα ATM και στο Ηράκλειο για το κοινωνικό μέρισμα, χρήματα ανάσα εν ώψη των γιορτών και για την κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Οπότε φαίνομαι φιλοξενούμενος και τόσα χρόνια δεν μπορούσα να κλάβω το κοινωνικό μέρισμα. Φέτος δεν ξέρω τι πάθανε, το πήρα, οπότε δεν θέλω να ρωτήσω πώς που πώς τι, εγώ θα πάω να το πάρω απλά. Είναι μια ανάσα. Είναι σίγουρα μια ανάσα. Γιατί οι μέρες... γιατί οι μέρες είναι έτσι το κλίμα γιορτινό και τα χρειάζεις τα λίγα παραπάνω χρήματα. Ήσασταν αισιόδοξοι ότι η αίτησή σας θα εγκριθεί? Όχι βέβαια. Κανείς νομίζω δεν είναι. Ναι. Το έχετε ξανακάνει, αίτηση? Παλαιότερα ναι. Είχε απορριφθεί? Ναι. Οπότε τώρα χαμογελάτε και εσείς, έτσι? Κοίταξε, είναι μια βοήθεια. Καλό είναι να τη δίνουμε σε όλους. Από εκεί και πέρα αυτό. Και τι χρήματα θα πάρετε, αν επιτρέπετε? Εγώ είμαι από τους πιο χαμηλόμισθους, μηδέν εισόδημα, οπότε παίρνω το ανώτερο. Από χθες το απόγευμα, δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος έσπευσαν στα ATM τραπεζών προκειμένου να τσεκάρουν τους λογαριασμούς τους, με τους συνολικούς δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα να ανέρχονται σε 1.381.000. Είναι μια βοήθεια, αλλά δεν είναι και κάτι που θα σου μείνει. Είναι για να βγάλεις τα έξοδά σου αυτές τις μέρες. Αυτό. Ναι, αυτό. Και των υποχρεώσεων. Ναι. Και ό,τι έχει μείνει να ξεχρεωθεί τέλος πάντων. Ούτε ρεβεγιόν, ούτε. Πολλά, ναι. Μα και εμείς που είμαστε και πιο νέοι, το βλέπουμε και από εμάς ότι δεν κάνουμε πολλά πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε. Λόγω οικονομικού. Βέβαια. Και κανένας δεν έχει την ίδια διάθεση. Ελπίζω να το πήραν όσοι το δικαιούνται πραγματικά, γιατί ακούσαμε και πολλά τελευταία. Εμείς δυστυχώς δεν το πήραμε γιατί ήταν η πενταετία κάτι με τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Ένα μπέρδεμα. Εν πάση περιπτώσει, όσοι το πήρανε, καλά να περάσουν, να τα χαρούνε. Τα χρήματα που λαμβάνουν δικαιούχοι είναι ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τα ετήσια εισοδήματα, με τα χρηματικά ποσά να κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 1.000 ευρώ. Εννοείται ότι είναι μια βοήθεια για αυτές τις μέρες. Γενικά για αυτές τις δύσκολες μέρες, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι τόσο ικανοποιητικό. Ωστόσο, φαίνεται να υπήρξαν περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι δεν πρόλαβαν να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα, καθώς αυτό κατασχέθηκε για χρέη προς την εφορία παρά το γεγονός ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι ακατάσχετο βάσει νόμου. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι σωστό. Αφού σου δίνουν κάποια χρήματα για βοήθεια στις μέρες που είμαστε, στις γιορτινές μέρες, δεν πρέπει να κάνουν κατάσχεση. Γενικώς έχει ο κόσμος ανάγκη από χρήματα, όχι μόνο αυτά, και άλλα χρήματα θέλει ο κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όταν χρωστάμε πρέπει να πληρώνουμε. Από εκεί πέρα. Στις 21 Δεκεμβρίου είναι η νέα πληρωμή για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος.